Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο, ως Πελοποννήσια, ως Μεσσήνια και έχοντας πολύ στενούς δεσμούς με την Αρκαδία. Στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στην Τρίπολη βρέθηκε η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής του Διοικητικού Τομέα της Αθήνας, Νάντια Γιαννακοπούλου, στα πλαίσια των περιοδιών της σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Γιαννακοπούλου, κατά την περιοδία της στην Τρίπολη, επισκέφθηκε την αγορά και τα καταστήματα της περιοχής, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να ακούσει τους πολίτες. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι για μία ακόμα φορά εδώ πέρα, γνωρίζοντας πολύ καλά ποια είναι τα ζητήματα, τα θέματα του νομού και συνολικά της Αρκαδίας αλλά και της Πελοποννήσου. Όσον αφορά το ζήτημα της ενότητας, είναι νομίζω το πιο βασικό. Και είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι να βγούμε και να δεσμευτούμε, όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι, ότι ό,τι και να γίνει, όποιος ή όποια κι αν εκλεγεί, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή μαχητές και αγωνιστές την επόμενη μέρα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι από την πορεία μου μέχρι στιγμής, τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, είτε ως βουλευτής ή υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας, είτε τώρα στην Αθήνα, αυτό ακριβώς, την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, την υπηρέτησα με όλες μου τις δυνάμεις και με όλους μου τους αγώνες. Όχι απλά τώρα που ανοίγει μια ιστορική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντα στις πιο δύσκολες, στις πιο σκοτεινές ώρες του ΠΑΣΟΚ, όταν έδινα τον αγώνα για να κρατηθούμε και να κρατήσουμε την παράταξη ζωντανή και δυνατή στη Μεσσηνία, όταν με ρώταγαν, Νάντια, το ΠΑΣΟΚ θα μπει στη Βουλή, και ήμουνα εκεί κάνοντας αυτό τον αγώνα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, ναι, πρεσβεύω με όλο μου το είναι, το παλεύω και λέω ότι θα είμαι όποιος και ή όποια και αν εκλεγεί. Βεβαίως δίνω τον αγώνα για να είμαι στο δεύτερο γύρο, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Επίσης, κάτι το οποίο οφείλει να γίνει κατανοητό και να δεσμευτούμε όλοι, είναι ότι όποιος ή όποια και αν εκλεγεί, δεν θα αποκλείσει άλλο δυνάμεις, ότι θα συνθέσει, ότι θα ενώσει, ότι θα εκφράσει το όλον ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να ξαναμπεί σε μια κυβερνητική τροχιά, γιατί η χώρα χρειάζεται και έχει ανάγκη από μια άλλη εναλλακτική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και τις αδιέξοδες πολιτικές του. Είναι χρέος μας τώρα λοιπόν που χάνει ο κύριος Μητσοτάκης, που βρίσκεται υποκατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει ενωμένο και δυνατό αυτή την απέτηση της ελληνικής κοινωνίας, να εκφράσει τις ανησυχίες και τις ανάγκες της. Αυτό υπηρετεί η υποψηφιότητά μου. Γνωρίζετε ότι διαφώνησα και σήκωσα κίτρινη κάρτα, εκφράζοντας τις ανησυχίες μου για το πώς πορεύεται το ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν περίμενα να έρθουν οι ευρωεκλογές για να εκφράσω τη διαφωνία μου, είτε για την επιστολική ψήφο, είτε για τα μη κρατικά, είτε για τη μη λειτουργία του κόμματος. Εξέφρασα την αγωνία μου και τη διαφοροποίησή μου απέναντι στην ηγεσία. Και όταν ήρθαν οι εκλογές και τελικά, ενώ το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να ήταν δεύτερο κόμμα και δεν τα κατάφερε, ήμουνα η πρώτη που βγήκα και είπα το αυτονόητο. Που βγήκα και μίλησα τη γλώσσα της αλήθειας, ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Και ότι πρέπει όλα να συζητηθούν στα όργανα. Γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι ο κόσμος χρειάζεται πλέον πολιτικούς που θα μιλούν αληθινά, που θα εκφράζουν την κοινωνία, που θα είναι πολιτική της κοινωνίας, και αυτό εκφράζει η υποψηφιότητά μου, και που θα απευθυνθούν στην κοινή λογική, στον κόσμο του κέντρου. Ποιο είναι το κέντρο? Είναι ο κόσμος που ζει από τη δουλειά του, που ζει από το εισόδημά του, που ζει από τη σύνταξή του. Είναι οι νέοι άνθρωποι που παλεύουν για να έχουν ελπίδα και προοπτική και δεν μπορούν. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν πρέπει να απευθυνθούμε με καθαρές κουβέντες, με κοινή λογική, με κοινωνική ευαισθησία. Και αυτά θεωρώ τα χαρακτηριστικά αυτής της υποψηφιότητας, της υποψηφιότητάς μου, δηλαδή η λαϊκότητα και η επαναφορά στον χώρο του κέντρου. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αλίμονο πιστεύω και το βλέπω, το εισπράττω καθημερινά από τον κόσμο, γυρνώντας ολόκληρη την Ελλάδα από το Κιλκής και την Καβάλα μέχρι την Πελοπόννησο, τα μέρη μου εδώ πέρα, μέχρι την Αιτωλοκαρνανία, μέχρι τα κριτικά νησιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη
από το να κατέβει το Πασόκ στη βάση, να μπορέσει να γίνει αυτή η κουβέντα, μια βαθιά πολιτική κουβέντα, χωρίς τοξικότητα, χωρίς διχασμό, ο κάθε υποψήφιος να μπορέσει να γίνει πολλαπλασιαστής, μεταφέροντας την πρότασή του στην κοινωνία, αλλά κυρίως αφουγκραζόμενος στην κοινωνία. Και ξέρετε κάτι, εγώ βλέπω ότι όλη αυτή η διαδικασία, σε αντίθεση με κάποιους που βγήκαν και τη χαρακτήρισαν εσωστρέφεια, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι εξωστρέφεια. Από πού και ως πού, πότε θα θεωρήσουμε και θα βαφτίσουμε εσωστρέφεια το να βρισκόμαστε στην κοινωνία, να βρισκόμαστε στη βάση, στην αγορά, τη λαϊκή της Τρίπολης, στις υπηρεσίες, στον κόσμο που μοχθεί. Όλο αυτό προσδίδει, όλο αυτό δημιουργεί δυναμική και είμαι σίγουρη ότι αυτή η δυναμική θα εκφραστεί και στην κάλπη. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο, όλους τους Αρκάδες, όλους τους πολίτες της Αρκαδίας, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται, όλους τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν απέτηση και χρειάζονται και θέλουν να δουν μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, να συμμετέχουν στη διαδικασία, να πάρουν το Πασόκ στα χέρια τους και να μπουν, να έρθουν να ψηφίσουν, να μην αφήσουν αυτή η διαδικασία να είναι απλά μια διαδικασία μηχανισμών. Κάτι τέτοιο δεν έχει να προσφέρει ούτε στη χώρα, ούτε στην παράταξη. Αντιθέτως, μέσα από αυτή τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρο και το λέω και το εκφράζει η υποψηφιότητά μου ότι θα βγει και πιο ισχυρό και πιο ενωμένο, πιο δυνατό και θα μπορέσει να εκφράσει τη φωνή των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να ξαναγίνουμε η φωνή της μεγάλης πλειοψηφίας, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο κόσμος που πρέπει να εκφράσουμε, ο κόσμος που είναι στην αποχή, που έχει απογοητευτεί. Και αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος, δεν είναι απλά μια δυνατότητα. Είναι χρέος και οφειλή που έχουμε απέναντι στη χώρα, απέναντι στην ελληνική κοινωνία.